στην Ελλάδα θα έχουμε τρεις ζωντανές εκπομπές, τρεις τελικούς. Θα έχουμε πρώτα τον πρώιμη τελικό, όπου οι δύο κοπέλες που δεν κερδίσανε σήμερα, η Κατερίνα και η Βιργινία, θα τεθούν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού και μία από αυτές θα αποχωρήσει από τον πρώιμη τελικό. Η κοπέλα που θα παραμείνει θα περάσει στον ημιτελικό, όπου θα βρει την Μελίνα και τον Ηλία, οι οποίοι έχουν ήδη κερδίσει το εισιτήριό τους για αυτόν τον ημιτελικό. Προφανώς στη συνέχεια, σε αυτόν τον ημιτελικό, θα έχουμε ακόμα μία αποχώρηση με ακόμα μία ζωντανή ψηφοφορία και στη συνέχεια τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στους δύο παίκτες που θα φτάσουν μέχρι εκεί. Αυτό λοιπόν ήταν το πολύ μεγάλο έπαθλο των δύο σημερινών τελικών που κέρδισε ο Ηλίας και η Μελίνα. Το ότι ουσιαστικά θα γλιτώσουν την πρώτη αυτή ζωντανή ψηφοφορία και θα πάνε απευθείας στον ημιτελικό. Μελίνα μου, πες μου πώς νιώθεις λοιπόν μετά από αυτές τις εξελίξεις. Τελικό. Έχω και κάτι ακόμα να μοιραστώ μαζί σας με τους παίκτες. Δύο πράγματα ακόμα. Καταρχάς, σήμερα το βράδυ θέλω να σας πω ότι θα περάσετε το τελευταίο σας βράδυ στον Άγιο Δομήνικο. Είναι η τελευταία φορά που θα σας πω να επιστρέψετε στην παραλία σας. Είναι η τελευταία φορά που θα κοιμηθείτε στις καλύβες σας και αύριο το πρωί θα είναι το τελευταίο σας πρωινό. Θέλω λοιπόν να το απολαύσετε με όποιον τρόπο εσείς θέλετε, θέλω να κρατήσετε αυτές τις στιγμές, γιατί από αύριο δεν θα είστε πια στον Άγιο Δομήνικο. Θα τα πούμε όμως ξανά αύριο για ένα τελευταίο αγώνισμα, με ένα τελευταίο έπαθλο, ένα έπαθλο έκπληξη. Πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε και τα δύο κολλιέ.